μία αμαρτία να κάνουμε, πάμε με τον εχθρό του Θεού, έτσι, με τον διάβολο. Είναι σαν να τον προσκυνάμε. Καταλάβατε, και μία αμαρτία. Δηλαδή, πρωτόπρος δεν κάνουμε πολλές αμαρτίες, μία κάνουμε. Και αμέσως έφυγανε, έχασαν τον παράδεισο. Ήρθε η συνέπεια. Έτσι, το είχε προειπεί ο Θεός, ότι αν θα φάτε, θα πεθάνετε. Το είχε προειδοποιήσει. Το ήξερα τι θα πάθω. Όμως, το έκανα. Και μας προειδοποιεί ο Θεός, έτσι, μας λέει, προσέξτε, μην αμαρτάνε. Αλλά αφήνει ο Θεός τον διάβολο, πάλι για το καλό μας, έτσι, να δράσει. Για να μάθουμε από αυτό που κάναμε, έτσι, να μάθουμε, αφού πάθουμε, από τον εχθρό του Θεού. Γιατί όταν μαρτάνουμε, είπαμε, προσκυνάμε τον διάβολο, έτσι. Οπότε του λέμε, είμαι δικό σου, εσένα αγαπάω, εσένα θέλω. Το λέμε με τον τρόπο μας. Αν μετανοήσουμε, κόβονται τα δικαιώματα. Είδατε που λέω πως ο Άγιος Παΐσιος. Γι' αυτό χρειάζεται η εξομολόγηση. Κόβεις τα δικαιώματα. Δεν μπορείς να σε πειράξει μετά. Δεν έχει δικαίωμα να πάει στον Χριστό να πει: κοιτάξτε, είναι δικός μου. Πώς είναι δικός σου, αφού μετάνιωσε. Αν δεν μετανιώσει όμως, μπορεί να πάει και να ζητήσει τα δικαιώματά του. Και επειδή ο Θεός είναι αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Έτσι, είναι δίκαιος ο Θεός. Και είναι δίκαιος ακόμα και απέναντι στον διάβολο. Το να γνωρίζει τα δικαιώματά του. Οπότε του λέει. Αλλά μέσα σε όρια. Βλέπεις και στον Ιώβ του λέει θα τον πειράξει, θα πειράξει την ψυχή του. Δεν βάλε όρια. Πάντα ο Θεός βάζει όρια. Άμα τον άφηνε ανεξέλεκτο, δεν μας είχε σκοτώσει όλους ο διάβολος. Αλλά αφήνει κάποια ταλαιπωρία να συμβεί από τον διάβολο σε εμάς. Γιατί μήπως, αφού δεν συνήλθαμε από το Λόγο του Θεού, δεν μετανοήσαμε, δεν ήρθαμε σε συνέστηση. Μήπως έρθουμε σε συνέστηση από την ταλαιπωρία που θα υποστούμε λόγω της αμαρτίας. Αφήνει να ταλαιπωρηθούμε και να ζήσουμε το θάνατο, έτσι. Ο θάνατος τι είναι? Ο πρώτος θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από τη Θεία Χάρη. Και μετά έρχεται και ο σωματικός θάνατος. Και πριν το σωματικό θάνατο έρχονται οι αρρώστιες κλπ. Όλα αυτά είναι συνέπειες της αμαρτίας κατ' εξοχήν, ας πούμε. Η πλειοψηφία αρρώστιες είναι συνέπεια της αμαρτίας. Οπότε αφήνει ο Θεός τον διάβολο να μας πειράξει, να αρρωστήσουμε, να πάθουμε κάτι, να έχουμε ένα ατύχημα ανάλογα. Και θα παραχωρήσει πάλι ο Θεός μέσα στην αγάπη του για να μετανοήσουμε. Και να συνέλθουμε από αυτό το, μέσω αυτού του τρόπου, δηλαδή μέσω του διαβόλου. Ο διάβολος ικανοποιείται και αυτός, έτσι σου λέει, τα πήρα τα δικαιώματά μου. Δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Θεό ότι είσαι άδικος, αφού ο Θεός τον γνωρίζει. Και νομίζω ότι κάνει και αυτός κάτι. Αλλά ουσιαστικά του λέει πάλι για τον Θεό. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μετανοούν εξαιτίας της ταλαιπωρίας που τους κάνει ο διάβολος. Λόγω των αμαρτιών τους. Καταλάβετε. Γι' αυτό αφήνει ο Θεός. Μπορεί και εκεί ακόμα να δημιουργήσει μια δυστυχία, μια θυμία, μια λύπη. Μια, αυτό που λένε σήμερα κατάθλιψη, ας πούμε. Υπάρχει και λύπη από το δαίμονα, βεβαίως. Θα δημιουργήσει έτσι μια πίεση ψυχική. Πάντα, πάντα εμείς δίνουμε δικαιώματα. Υπάρχει εγωισμός, υπάρχει κάποια άλλη αμαρτία, ας πούμε. Βλέπεις αυτοί που έχουν τέτοια τα λεγόμενα ψυχολογικά. Οι ίδιοι οι οικοί τους, ας πούμε, το ομολογούν ότι έχουν πολύ εγωισμό, κατά κανόνα. Πάρα πολύ. Δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο, μόνο με τον εαυτό τους. Και θέλουν όλοι να περιστρέφονται γύρω από αυτούς. Σαν να είναι θεοί να τους προσκυνάνε, ας πούμε. Και επειδή δεν λαμβάνουν την προσκύνηση που προσδοκούν, παθαίνουν κατάθλιψη. Και λένε δεν με αγαπάει κανένας, δεν ενδιαφέρεται κανένας για μένα. Δηλαδή μπορεί να πάθει και μια γυναίκα, ας πούμε, ευοπαθής με το σύζυγό της, έτσι. Γιατί προσδοκά την αγάπη του σύζυγου. Ενώ ο πνευματικός άνθρωπος δεν προσδοκά την αγάπη κανενός. Γιατί του φτάνει αυτή η αγάπη που έχει από τον Θεό. Πόσα δράματα, έτσι, οικογενειακά, ψυχικά έχουμε, ας πούμε, επειδή ακριβώς περιμένουμε αγάπη από τους άλλους. Αντί να εμείς να προσπαθούμε να αγαπήσουμε πρώτα τον Θεό και μετά δια του Θεού και τους άλλους. Αυτή είναι η λύση του δράματος. Εμείς νομίζουμε ότι θα γίνουμε ευτυχισμένοι όταν οι άλλοι μας αγαπήσουν. Ενώ αυτό είναι το δαιμονικό, έτσι. Δεν είπε πουθενά ο Χριστός κάνει ότι μπορείτε για να σας αγαπήσουν οι άλλοι.
Έτσι είπε, εσύ να αγαπήσετε τους άλλους.